Ήμουν περίπου 13 χρονών, όταν ο καθηγητής μου στο γυμνάσιο ανέβασε στον πίνακα τα όμορφα κορίτσια της τάξης και καθώς έγραφαν, τις κοιτούσε σεξουαλικά και έκανε υπονοούμενα στα υπόλοιπα αγόρια της τάξης. Και γελούσε ο 50χρονος καθηγητής που παρενοχλούσε τα κορίτσια. Όταν ήμουν 15 χρονών και πήγαινα στο σχολείο με το λεωφορείο, ένιωσα ξαφνικά τα χέρια ενός άντρα πάνω μου. Ούσα 15 και μία έχοντας το μυαλό που έχω σήμερα, πάγωσα, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Σκεφτόμουν, κι αν το κάνει τυχαία, επειδή είμαστε στριμωγμένοι στο λεωφορείο, κι αν πω κάτι και δεν με πιστέψει κανείς ή μου πούνε ότι φταίω εγώ, ή αν πω κάτι και με κυνηγήσω όταν κατέβω στη στάση. Ένιωσα εγώ ντροπή για την παρενόχληση που μου ασκούσε ένας άλλος. Δεν είπα τίποτα. Λίγα χρόνια αργότερα, στα 19, στον δρόμο μου για τη σχολή, συνέβη ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Αλλά ευτυχώς δεν είχα τα ίδια μυαλά. Όταν κατάλαβα τι συνέβη, άρχισα να φωνάζω σαν ιστερική, χωρίς να με ενδιαφέρει αν θα ενοχληθεί οποιοδήποτε. Ανώμαλε που αγγίζεις γυναίκα στα λεωφορεία! Πάρ τα χέρια σου από πάνω μου! Όλο το λεωφορείο γυρνάει και τον κοιτάει με το πιο αειδιασμένο ύφος. Εκείνον και όχι εμένα, όπως πίστευα την προηγούμενη φορά. Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο οδηγός του λεωφορείου φρενάρει και σταματάει πάνω στην Ερμού. Και αρχίζει να τον βρίζει με οτιδήποτε κοσμητικό μπορείτε να φανταστείτε που δεν με τιμάει ιδιαίτερα. Εκείνη τη στιγμή πολύ το ευχαριστήθηκα και τον ανάγκασε να κατέβει από το λεωφορείο. Ο τύπος δεν διαμαρτυρήθηκε στιγμή. Α, εγώ δεν έκανα τίποτα. Έφυγε τρεχάλα. Σήμερα σε ένα τέτοιο σκηνικό θα είχα αντιδράσει διαφορετικά. Κάμερα και αστυνομία. Στα 25 μου, σε ένα γύρισμα, ο συνεργάτης μου θεώρησε OK η τακτική το να προσπαθήσει να μεταπεινώσει εμένα μπροστά στην κάμερα για να φανεί αυτός αστείος, σπρώχνοντάς με από την καρέκλα χωρίς να το περιμένω για να πέσω, τραβώντας μου τα μαλλιά. Όχι τίποτα άλλο, ήταν extensions και ξαφνικά κατέληξα λες και είχα βγει από καυγά σε reality show. Αλλά στο μυαλό του αυτό ήταν OK, το να ταπεινώσεις μία γυναίκα για να φανείς αστείος. Και όταν τον ξεμπρόστιασα μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, πάγωσε. Και μου λέει, ωραία, sorry, πλάκα έκανα. Εντάξει, μαν, δηλαδή, OK, συνέχισε. Προσωπικά θεωρώ το χιούμορ έναν από τους πιο εύκολους τρόπους αναπαραγωγής ρατσισμού. Φυλετικού, σεξουαλικού, εθνοτικού. Έλα, μωρέ, σιγά, πλάκα κάνω. Μάθε να δέχεσαι ένα αστείο. Είπε ο συνήθως λευκός, straight, προνομιούχος άντρας. Δεν έκανες πλάκα. Μπορεί να νομίζεις ότι έκανες πλάκα επειδή η κοινωνία έχει εγκαταστήσει τόσο βαθιά στο μυαλό σου και στο μυαλό μου κάποιες πολύ λάθος πεπιθήσεις, τις οποίες επειδή βλέπουμε και ακούμε συνέχεια στην κοινωνία, έχουν εγκατασταθεί στο υποσυνείδητό μας σαν κανονικότητα και όχι σαν κάτι προσβλητικό, αλλά είναι προσβλητικό. Και στην πραγματικότητα, αν δεν είχες επισημάνει τον ρατσισμό, αλλά είχες γελάσει και με το αστείο, θα έκανες ένα check στο μυαλό του ότι όχι μόνο είναι OK να λες κάτι τέτοιο, αλλά είναι και αστείο. Οπότε την επόμενη φορά θα το ξαναπώ σε μια διαφορετική κοινωνική ομάδα για να φανώ και εκεί αστείος. Υπάρχει βέβαια και η άλλη μερίδα που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ένα αστείο είναι σεξιστικό και έχει και την απέτηση από το υποκείμενο χλεβασμού να αντιμετωπίσει αυτόν τον αστείισμο χιουμοριστικά, όπως το αντιμετωπίζει και εκείνος. Εδραιώνοντας την άποψη ότι ο σεξισμός είναι κάτι αστείο ή ότι είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να σε προσβάλλει. Οπότε εσύ τώρα γιατί είσαι Κάρεν και μας χαλάς την αίσθηση υπεροχής που έχουμε έναντι μιας μειονότητας. Και το ξέρω, δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι. Θα ήθελα να γνωστοποιήσω σε αυτό το βίντεο ότι γνωρίζω πως δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι με αυτό το λεκτικό στο βίντεο, με αυτό το πλακάτ και με αυτό το t-shirt. Τέλεια, τέλεια. Κάθε φορά που ακούω έναν άνθρωπο να λέει «Δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι, γιατί να μην γίνονται και straight pride και οι ζωές των λευκών έχουν σημασία», θέλω να τους πάρω μία αγκαλιά προ-κορονοϊού και να τους πω «Μην γυρίζεις ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα αιώνων γύρω από τον εαυτό σου. Το να μην είσαι σεξιστής είναι το φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται πατ-πατ στον νόμο και επιβεβαίωση». Ας πάρουμε λίγο την πρόταση «Δεν είναι όλοι οι άντρες ίδιοι». Που ισχύει, το ξαναλέω. Το παράδοξο εδώ είναι ότι οι άνθρωποι ενοχλούνται από τις γυναίκες που επισημαίνουν τον ρατσισμό από τον οποίο επιβιώνουν κάθε μέρα, τη στιγμή που δεν θα έπρεπε να ενοχλούνται από τους άντρες που τους χαλάνε το όνομα. Όταν κάνεις ένα σεξιστικό αστείο εκείνη την στιγμή, δημιουργείς ένα context, ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο δικαιολογείς την ύπαρξη στερεοτύπων και διευκολύνεις την ανοχή στον σεξισμό. Ακόμη και η σημασιολογία ενός σεξιστικού αστείου είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε από τη μία να υποβιβάζει τις γυναίκες και από την άλλη να υποτιμάει τις φυλετικές διακρίσεις, χωρίς να υπάρχει καμία ισορροπία, αλλά φυσικά αυτό γίνεται κάτω από το πέπλο της αυλαβούς διασκέδασης, της φτηνής
διασκέδασης. Οι ψυχολόγοι Thomas Ford και Mark Ferguson υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν νιώθουν ασφαλείς, κρατάνε για τον εαυτό τους τις ρατσιστικές τους πεποιθήσεις, φοβούμενοι τον κοινωνικό εξωστρακισμό. Αν όμως οι ίδιοι άνθρωποι βρεθούν σε ένα περιβάλλον όπου νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά, σε μια stand-up σκηνή, σε μια κλίκα στο γραφείο, όπου θα υπάρχει κόσμος που θα επεφημίσει τον ρατσισμό τους, τότε εκτοξεύουν αυτόν τον ρατσισμό με την επίφαση της καθημερινής κωμωδίας. Το χλεβαστικό χιούμορ κάνει ακριβώς αυτό. Αλλάζει την κατανόηση των ανθρώπων ως προς το τι είναι κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά και οι ήδη σεξιστές βλέπουν ένα πράσινο φως στις σεξιστικές πεποιθήσεις τους. Το ξέρω ότι αναφέρομαι πολύ στο κομμάτι του σεξισμού, γιατί ως γυναίκα αυτό είναι που βιώνω σε καθημερινή βάση, αλλά ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και για τα ομοφοβικά και για τα ρατσιστικά αστεία. Γενικότερα, οτιδήποτε διαφορετικό φαίνεται να είναι πιο επιρρεπές στον χλεβασμό. Γιατί υπάρχει όμως αυτός ο ρατσισμός? Γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το άγνωστο? Γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το άγνωστο? Γιατί θέλουμε να νιώθουμε την αίσθηση της ομάδας και οτιδήποτε παρεκκλίνει από την δική μας κανονικότητα θέλουμε να το περιθωριοποιούμε. Γιατί θέλουμε να το περιθωριοποιούμε? Γιατί θέλουμε εμείς να είμαστε ισχυροί. Γιατί ο κόσμος είναι κάτι σαν το Game of Thrones. Μία κατάπαυστη επίδειξη δύναμης ανάμεσα σε άτομα που έχουν αυτοαποκαλεστεί σπουδαίοι και όπου κανένας δεν θέλει να καταλήξει σαν τον Ned Stark, αλλά όλοι θέλουν να κάτσουν στο θρόνο. Spoiler alert, I guess. Πρώτη σεζόν, φίλε, είπαμε. Εμένα στο Game of Thrones, εκτός από την Άρια, μου άρεσε πάρα πολύ και ο οίκος Μαρτέλ, ο Όμπριν Μαρτέλ συγκεκριμένα, επειδή ήταν ίσως η μόνη φορά που εγώ τουλάχιστον είδα έναν δυναμικό άντρα χαρακτήρα με fluid σεξουαλικότητα. Άμα το σκεφτούμε, η απεικόνιση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στα μίντια, σε ταινίες, σε σειρές, σε εκπομπές, γίνεται πάντα κάτω από ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο. Σκεφτείτε λίγο σε όλες τις σειρές που έχετε δει έναν γκέι χαρακτήρα. Πώς παρουσιάζεται? Λίγο έξτρα, λίγο σάσι, λίγο φανταχτερός, που ναι, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι και είναι υπέροχοι, αλλά έτσι δεν συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η κοινότητα και ένας άνθρωπος που δεν έχει τύχει να συναναστραφεί με ΛΟΑΤΚΙ άτομα θα δημιουργήσει μια στερεοτυπική εικόνα στο μυαλό του για το πώς είναι. Σου λέει, αφού όλοι οι γκέι στις ταινίες που βλέπω είναι έτσι, άρα όλοι οι γκέι είναι έτσι. Που γενικά όχι, αλλά έτσι δημιουργούνται τα στερεότυπα. Ας δούμε το ελληνικό παράδειγμα. Το αγαπημένο Εσουρού. Το Εσουρού έχει κάνει τεράστιο πόλεμο στην ελληνική τηλεόραση κάθε φορά που η τελευταία απεικονίζει οποιαδήποτε σκηνή με ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Το 2003, πρόσφατα, επέβαλε το πρόστιμο των 100.000 ευρώ στο Μέγκα, επειδή στην σειρά Κλείσα τα Μάτια υπήρχε μία σκηνή με δύο άντρες που φιλιώτησαν. Άκου τώρα να δεις πράγματα. Ευτυχώς το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2006 ακύρωσε αυτό το πρόστιμο, χαρακτηρίζοντας το ως αντισυνταγματικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία κοινωνική πραγματικότητα και σε μία δημοκρατική κοινωνία ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν θα έπρεπε να επικρίνεται. Τους την είπε. Μη χαίρεστε, μετά του Σοκράτη Αναμανάτη. Το 2010 επιβάλλει κι άλλο πρόστιμο στο Μέγκα επειδή πρόβαλε την ταινία Straight Story. Μια ταινία με αντιστροφή ρόλων. Όπου το να είσαι gay είναι φυσιολογικό και το να είσαι straight είναι ανήθικο και διαστροφή. Τι, σου λέει πρόστιμο, και εδώ! Το 2010 επέβαλε πρόστιμο στην εκπομπή Φώτης και Μαρία Live επειδή είχαν καλεσμένες δύο τρανς γυναίκες. Το 2013 δεν επέτρεψαν στην ελληνική τηλεόραση να παίξει το τηλεοπτικό σποτάκι του Athens Pride. Το 2015 επέβαλε στο Sky το πρόστιμο των 20.000 ευρώ επειδή έδειξε δύο εκπομπές όπου συζητούσαν το ομοφιλοφιλικό και το λεσβιακό σεξ και αυτή τη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ακύρωσε την απόφαση, τονίζοντας ότι οι εκπομπές αυτές δεν άγγιζαν την στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης. Η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης είναι τα ομοφοβικά και τα σεξιστικά reality show και οι επιθεωρήσεις. Γιατί εγώ αυτά βλέπω στη τηλεόραση. Ήμουν 16 χρονών, όταν φιλοξενούσαμε έναν οικογενειακό φίλο και μας είπε ότι τον έδιωξαν οι γονείς του από το σπίτι. Έναν έφηβο. Έναν γκέι έφηβο. Λίγα χρόνια αργότερα το άκουσα αυτό από πολύ δικό μου άνθρωπο και ενώ όλοι ξέρουμε ότι ναι, είναι ένα φαινόμενο που ίσως υπάρχει όταν το ακούς από τον άνθρωπο που αγαπάς σαν οικογένεια, δεν είναι το ίδιο. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί χρειάζονται τα Pride, η καλύτερη μέρα του χρόνου, που και πάλι η τηλεόραση της κάνει πόλεμο και θα σου δείξει το ένα μόνο παράδοξο περιστατικό και θα αποκρύψει πάρα πολύ μεθοδικά τους 50.000 υπέροχους διαδηλωτές που υπάρχουν εκεί. Κατασκευή της πραγματικότητας, Νόαμ Τσόμσκι, το είχε πει ο άνθρωπος. Κάτι τέτοιες στιγμές χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει το YouTube και που υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στο Pride εκείνη τη μέρα, που κάνουν βίντεο στο Pride εκείνη τη μέρα, που σου δείχνουν τι πραγματικά συμβαίνει στο Pride εκείνη τη μέρα και όχι μία επιλεκτικά κατασκευασμένη πραγματικότητα για να τρομάξεις τον κόσμο. Μία πραγματικότητα που ποτέ δεν κατάλαβα γιατί θεωρείται περίεργη. Και εμένα, αν με ρωτήσεις, θα έκανες ποτέ σχέση με γυναίκα? Ναι, θα σου έλεγα. Αν την ερωτευόμουν, ναι, πού είναι το περίεργο?
Από πότε η αγάπη είναι κάτι περίεργο? Από πότε πρέπει να μισούμε την αγάπη? Από τότε που άγνωστοι άνθρωποι άρχισαν να μας παρενοχλούν στον δρόμο? Από τότε που ένα φιλί μεταξύ δύο αντρών μπορεί να κοστίσει 100.000 ευρώ? Ένα πράγμα οφείλουμε στους εαυτούς μας και σε όσους καταπιέζονται και πονούν. Να γίνουμε όλοι λίγο παραπάνω σαν εκείνον τον οδηγό λεωφορείου. Άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ.